εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, μορφήν αναλύοντος ανθρωπίνης προσέλαβες, Θεόσον κατ' ουσίαν όλοι έσπλαχνε, Κύριε, και νόμον εκπληρών περιτομή, φελήσει καταδέχει σαρκική, όπως παύσεις τα σκιώδη και περιέλης το κάλυμα των παθών ημών. Δόξα τη αγαθότητη της ειν, δόξα τη εσπλαχνία σου, δόξα τη αρεκφράστο λόγε συγκαταβάψη σου. Άσαν την γη ήλθεν ο φόγκος σου, ως δεξαμένη των λόγων σου. Διού Θεό πρέπος εδογμάτισας την φύση των όντων ετράνωσας. Τα των ανθρώπων ηθικάτε κόσμισας, βασίλειον ιεράτευμα, πατέρος ιεν Χριστόν των Θεών ηγέτευε, δωρήσαστε ημίν το μεγάλο. Καιρούς και χρόνους εν τη δία εξουσία θέμενος και την ζωήν ημών εις χείρα σου διακρατών, επάκουσον ημών δεωμένων σου εν τη ευσήμω ημέρα ταύτη, επί τη εισόδο ημών εις των νέων εν ιαυτών της Χριστότητός σου, ευλόγησον τον πλακούντα τούτων, των προσφερόμενων εις τιμήν και μνήμη του εν Αγίης Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου, Άρχιε Επισκόπου και Σαρίας της Καπαδοκίας του Ουρανοδάμονος, επίβλεψον μεγαλόδωρο εξ ουρανού Αγίου σου και κατάπεμψον εφημάς τους τεταδόρατα αυτά ευτρεπίσαντας και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας τα σουρανίου δωρεά σου, ότι επί σύ μπήκαμε το ζώντι Θεό εις τους αιώνας. Ευλόγησον Χριστέ μου την ενωμένη νερομοιοσύνη, το διοικητικό συμβούλιο των πρόεδρων και τα μέλη αυτού και άπαντα τα μέλη τα ευρισκόμενα εισάπασαν την επικράτεια της πατρίδος ημών. Ευλόγησον τα έργα αυτών, ευλόγησον τα εισόδους και εξόδους αυτών, ευλόγησον τα ενεργείας αυτών επ' αγαθό του έθνους και της Αγίας ημών πίστεως, πλήθυνον αγαθή στην ζωή αυτών και κατεύθυνον τα διαβήματα αυτών προς εργασίαν των θείων σου εντολών, ότι επάρτον μόνο ζήσεται ο άνθρωπος. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, του εν Αγίης Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου, Αρχιεπισκόπου και Σαρίας της Καπαδοκίας του Ουρανοφάντορος και πάντων σου των Αγίων. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμο. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα κύριε μέλη, αγαπητά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και όλοι εσείς αδελφοί μου που εργάζεστε, αγωνίζεστε και με τα σπουδής και φόβου Θεού είστε μέσα σε αυτό το ευλογημένο σώμα που λέγεται Ενωμένη Ρωμιοσύνη, την άνωθεν φώτιση και τη Θεία Ευλογία. Για να ξεκινήσει και αυτός ο χρόνος μετά από την ευλογία της Ερώ, της Βασιλόφυτας της Ερώ, με αγάπη, με ομόνοια, με σύμπνοια και πάνω απ' όλα με τη φώτιση και την ευλογία του Θεού. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,
Αμήν. Να ευχαριστήσουμε για τη μεγάλη ευλογία και την τιμή που μας έχει κάνει ο Αρχιερέας και ο Επίσκοπος Λογών, κύριος Ιμπάνθεος, να παραμεθεί σήμερα κοντά μας. Να ευχαριστήσουμε όμως για τη μεγάλη ευλογία που έχουμε τον πατέρα Θεμιστοκλή, που είναι εφημέριος ενορίας του Αγίου Ελευθερίου και υπαγόμαστε σε αυτή την ενορία. Να συνεχίσω, η παρουσία σας σήμερα μας δίνει μεγάλη χαρά, γιατί εσείς οι νέοι θα πάρετε τη σκητάλη από εμάς για να ανεβάσετε την πατρίδα μας ψηλότερα. Σίγουρα υπάρχουν δυσκολίες, όπως σε κάθε εποχή υπάρχουν δυσκολίες. Όμως αντιπροσωπεύετε αυτή την ορθόδοξη παράδοση, την αγάπη που δίνετε για την ιστορία μας, για τη γλώσσα μας, που αύριο έχουμε το θέμα μας, όπως ξέρετε στην μερίδα, είναι νέοι και γλώσσα. Ευχαριστώ. Εύχομαι να έχετε καλή αντάμωση, καλή επικοινωνία σήμερα. Βλέπουμε και χαιρόμαστε διπλά που σας βλέπουμε εδώ και είσαστε μαζί, ενωμένοι, και αυτή η ενότητα πρέπει να διαχέεται. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας και πάλι. Καλή και ευλογημένη διασκέδαση και αύριο όλοι στην Ιερά Φωνή Παντοκράτορος για να συνεχίσουμε αυτό το ευλογημένο έργο, αυτό το διήμερο που είναι για σας αποκλειστικά στην Ιερά. Ρίτσα, θέλουμε να μάθουμε από πού έρχεστε. Και πώς περνάτε. Πάρα πολύ. Χαιρόμαστε.